Χρειάστηκαν λίγα μόνο δευτερόλεπτα προκειμένου ο Εγκέλαδος να ρίξει σαν χάρτινο πύργο το γραφικό εκκλησάκι του Άι Νικόλα, που για περισσότερο από ένα αιώνα υπήρξε άγρυπνος φρουρός και στολίδι για τον ξηρόκαμπο. Με πόνο ψυχής, οι κάτοικοι της περιοχής αντίκρισαν τα χαλάσματα που άφησε πίσω της η ισχυρή σεισμική δόνηση. Όταν ήρθατε εδώ, τι είδατε? Είδα το ερείπιο. Είναι στο στολίδι του, ξέρω κάπου ήταν. Το πρώτο σοκ των 6,3 Ρίχτερ έδωσε τη σκυτάλη στην ανακούφιση στους κατοίκους για το γεγονός πως δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και δεν υπήρξε εμφανές σκηνικό καταστροφής. Στη θέα ωστόσο του ισοπεδωμένου ναού λίγησαν, καθώς τα ερείπια θαύτηκαν αναμνήσεις πολλών δεκαετιών με σημείο αναφορά στο μικρό ξοκλήσι. Εντάξει, αυτό το πράγμα τώρα εδώ με την εκκλησία μας σόκαρε όλους, δηλαδή ήταν, τι να σας πω. Μια ανάσα από τον κατεστραμμένο ναό, εμφανέστατες είναι και οι ρηγματώσεις. Η γη σκίστηκε από το δυνατό χτύπημα του Εγκέλαδου. Πάμε από ένα πλαϊνό σημείο για να σας δείξω εδώ ό,τι βλέπετε. Αυτές οι πέτρες που βρίσκονται στο μέσο της παραλίας έχουν αποκολληθεί από ψηλά και έχουν καταλήξει στην παραλία. Ογκόληθοι αποκολλήθηκαν και κατέληξαν στο μικρό κόλπο που αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Ευτυχώς χθες η καιρική αστάθεια κράτησε μακριά από τα διάφανα νερά του τους ξένους επισκέπτες. Όταν έχει καλό καιρό, είναι γεμάτες παραλίες. Είδαμε τα βράχια που έχουν πέσει. Βέβαια. Χθες ήταν μια πολύ καλή μέρα και ήταν όλοι εκεί πέρα. Ευτυχώς σήμερα που είχε βροχή και δεν βρισκόντουσαν εκεί πέρα. Αν βρισκόντουσαν, ένας θεός ξέρει. Σε αυτή την επιχείρηση στον Ξηρόκαμπο, οι επιπτώσεις του Εγκέλαδου είναι εμφανείς με εκτεταμένες ρογμές. Κολόνα έκοψε με ένα τμήμα της να κρέμεται στον αέρα. Ακόμη και τα πλακάκια του μπάνιου δεν άντεξαν τη μανία των Ρίχτερ. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Τι να σας πω τώρα. Όλα χτυπούσαν, όλα. Έβλεπε το σπίτι, όλο πήγαινε δεξιά-αριστερά. Τι να σας πω. Τι να σας πω, ήταν φοβερό. Πέσανε όλα κάτω, τα βλέπετε. Εδώ είναι γεμάτο μέσα. Ελάτε εδώ στην αποθήκη να δείτε. Προσέχετε. Σε σπίτια, μαγαζιά και τουριστικά καταλήμματα από χθες οι ιδιοκτήτες καταγράφουν τις ζημιές που οι ειδικοί θα κληθούν να ελέγξουν. Επιστώσαν πάρα πολλές ζημιές στο μαγαζί και σε εξοπλισμό και στην τυχοποιία όμως. Αρκετές ζημιές. Εδώ, από ό,τι είδατε κι εσείς, έχουμε την εκκλησία που έχει καταρρεύσει. Στην κάτω μεριά της παραλίας έχει κάποιες ρογμές, έχουν φύγει πέτρες και έχουν πάει από κάτω στην παραλία. Η επόμενη μέρα και στον όμορφο Ξηρόκαμπο παραμένει δύσκολη υπό το φόβο της μετασεισμικής ακολουθίας και το αποτέλεσμα των αυτοψιών που ξεκινούν. Κυρίως όμως η καρδιά των κατοίκων σπαράζει για τον Άι Νικόλα τους. Σύμφωνα με αναφορές, το παραθαλάσσιο ξοκλήσι χτίστηκε περίπου το 1895 στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Αμπέλου. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο η εικόνα του ταξίδεψε στα πέρατα της γης, καθώς εκεί έγινε νονά η χολιγουντιανή ηθοποιός Ντέμι Μουρ. Στο μεταξύ δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, καθώς οι περιπολίες της αστυνομίας στην περιοχή για την παροχή βοήθειας στους κατοίκους στάθηκε αφορμή και για μια αστυνομική αποκάλυψη. Οι ζημιές που υπέστη εγκαταλελειμμένη κατοικία αποκάλυψαν μια μίνι φυτεία με 82 δενδρύλια ύψους 1 μέτρου. Η σοδιά κατασχέθηκε και η Ελλάς αναζητά τώρα τον καλλιεργητή.